Όπως παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, και στα ρεπορτάζ που προηγήθηκαν, οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις. Όλες αυτές τις ημέρες στο δελτίο μας έχουμε φιλοξενήσει εκπροσώπους από όλη τη Θεσσαλία, με στόχο να δώσουμε βήμα σε όλους αυτούς τους αγροτικούς συλλόγους των περιοχών, γιατί μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με κοινό παρανομαστή, αλλά και η κάθε περιοχή έχει και τα δικά της προβλήματα. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, τον κύριο Θοδωρή Γεωργαδάκη. Καλησπέρα σας, πρόεδρε. Καλησπέρα σας και εσάς και στους τηλεθεατές. Πάμε να τα δούμε με τη σειρά και να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις, αν μπορέσουμε να το πούμε χρονικά. Ποιες είναι οι διαδικασίες που θα ακολουθήσετε από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε, στις σκέψεις καταρχάς, κύριο μου. Με τους συναδέλφους μας αγρότες, να δούμε διαθέσεις. Ακόμα είμαστε στην περίοδο που συγκεντρώνουμε δυνάμεις. Γίνεται συγκέντρωση δυνάμεων, στο οριζόμενο αυτό γίνεται. Έκαναν ένα βήμα, οι συναδελφοί μας, έγινε και μια επιτροπή αγώνα αγροτών, προχωρήσαμε σε συγκρότηση. Βάλαμε το πλαίσιο και εμείς δράσεων, γιατί όλα αυτά είναι μετά την υλοποίηση της πανθεσσαλικής σύσκεψης Φαρσάλου. Mm-hmm. Ή μετά από πρωτοβουλία της Πανελλαδικής Επιτροπής του Μπλοκ. Είναι νοτικό το κάλεσμα. Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας, διότι όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, το κόστος παραγωγής κυριαρχεί στα ζητήματα, ο ΕΛΓΑ που δεν μας αποζημιώνει και δεν μας ασφαλίζει για το 100% και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και τις επιπτώσεις πανδημίας. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά, πρόεδρε. Και καταρχήν θέλω να μου πείτε, στις επαφές που έχετε με τους συναδέρφους σας αγρότες, έχετε θετικό πρόσημο στο να συμμετέχουν σε αυτές τις κινητοποίησεις? Γιατί μιλάτε, φαντάζομαι, καθημερινά μαζί τους, ζείτε μαζί στις ίδιες περιοχές και έχετε συνομιλίες καθημερινές. Ποιο είναι το κλίμα? Το κλίμα είναι αγωνιστικό. Mm-hmm. Υπάρχει θέληση. Τώρα είναι οι δυσκολίες του κορονοϊού, το βλέπουμε, δεν ζούμε σε άλλο κόσμο, εντάξει, τα βλέπουμε όλα αυτά. Αλλά δεν μπορεί να μας αφήσει πίσω αυτό ή να μας ζωρίσει. Τώρα γίνονται προεργασίες για συγκεντρώσεις κατά τόπου. Στον Αλμυρό που προαναφέρατε, ο Αγροτικός Σύλλογος Αλμυρός Σούρπης στην Ευξηνόπολη, αύριο προγραμματίζει σύσκεψη. Να δούμε και εκεί τις αντιδράσεις, την θέληση των αγροτών. Υπάρχουν κάποια τρακτέρ ήδη εκεί, σε εκείνη την περιοχή, που θα σηκωθούν. Στο Ερινό που είχαμε επικοινωνία τώρα πριν το πρωί, το μεσημέρι, το ίδιο είπαν για Παρασκευή και αυτοί να βγάλουν τις δυνάμεις και να δούμε και πού θα πάμε, γιατί δεν έχουμε ορίσει ακόμα. Η Μαγνησία έχει μείνει ακόμα πότε που θα πάει. Ναι. Αυτό πότε θα αποφασιστεί? Αυτό αύριο θα έχουμε εικόνα από αυτό. Μάλιστα. Το ραντεβού ουσιαστικά είναι για την Παρασκευή, όμως, σαν τελική απόφαση, για να ξεκινήσετε. Την Παρασκευή, όπως και να έχει, αφού είναι πανελλαδικό σφύριγμα, ακούγεται. Δεν μπορεί η Μαγνησία να απέχει από αυτό. Δεν μπορεί. Γιατί εδώ δεν υπάρχουν προβλήματα. Την Παρασκευή, με την επικοινωνία που είχα με τον Αγροτικό Σύλλογο Δράκιας και Νοτίου Πηλίου, εδώ θα, μετά τις συγκεντρώσεις, θα αποφασίσουμε Ζαγορά, Μακράχη, Κουρί και διαθέσεις, να έχουμε και πιο καθαρή εικόνα των αγροτών, των συναδέλφων μας. Σχεδιάζουμε για μια κάθοδο στο Βόλο με μηχανοκίνητη πορεία. Τον στύψη του περιφερειακού έχουμε συνάντηση 10 η ώρα. Αν πάνε και όλα καλά. Γιατί σήμερα, σκεφτείτε, εγώ γυρίζω από το Ιστούρπι και είχε χιόνι. Γιατί μόνο εκεί είχαμε μια κουβέντα με κάποιους αγρότες και στον γυρισμό μας έπιασε το χιόνι. Από Πορταριά μέχρι Καράβωμα, εδώ έξω από τη Ζαγορά, χιονίζει. Ακατάπαυστα. Να δούμε και με τον καιρό πώς θα πάει. Καλά. Ο καιρός έχει αποδείξει ότι τα προηγούμενα χρόνια, από ό,τι θυμάμαι εγώ, ωστόσο, σε μπλόκα, δεν σας πτώησε και είχατε κατέβει για τις κινητοποίησεις, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά. Πάμε να τα δούμε, πρόεδρε. Ποια είναι τα βασικά σας αιτήματα, ποια είναι τα βασικά σας προβλήματα που αντιμετωπίζετε αυτή την περίοδο και προχωράτε στις κινητοποίησεις? Ζήτημα που μας καίει χρόνια είναι το καύσιμο. Ιδιαίτερα τώρα με αυτή την άνοδο που είχε, ξύνθηκε δηλαδή η κατάσταση, και γι' αυτό διεκδικούμε αφορολόγητο πετρέλαιο για όλους τους αγρότες. Όπως για παράδειγμα κάθε χρόνο δίνει στους βιομηχανούς, στους εφημιστές. Δεν μπορεί εδώ και 3 χρόνια από τη δέσμευση του κ. Πρωθυπουργού προεκλογικά για να μάσει ψήφους στη Λάρισα.
να λέει ότι είναι αδιανόητο οι αγρότες να μην παίρνουν επιστροφή πετρελαίου. Το είχε πει στη Λάρισα προεκλογικά. Και τι έκανε φέτος ο κύριος Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση? Έδωσε κάποια ψίχουλα 50 εκατομμύρια ευρώ στο 1/3 των αγροτών, στους συνεταιριζόμενους, σε νέους αγρότες και σε ομάδες παραγωγών. Την πλειοψηφία των αγροτών τους πετάει έξω και δεν είναι για φορολόγητο όμως αυτά που έδωσε στους υπόλοιπους, όπως θέτουμε εμείς. Και με αποτέλεσμα να, με την πολιτική που ασκεί του Διέρη και βασίλευε, να προσπαθεί να μας διαχωρίσει από τους υπόλοιπους συναδέλφους μας. Ενώ δεν έδωσε τίποτα στην ουσία. Ένα γέμισμα είναι, ένα 200 στον αναγρότη πάει έτσι αυτά τα λεφτά και οι αγρότες πώς θα πάνε. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε τα προβλήματα και να τα εξηγούμε, γιατί οι τηλεθεατές μας μπορεί να μην είναι αγρότες, ωστόσο είναι και αυτοί άνθρωποι και έχουν και εταιρείες και καταστήματα και νοικοκυριά που έχουν και αυτοί πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την αύξηση της ενέργειας στο σπιτικό τους και στο ταμείο τους. Αυτές οι εξαγγελίες, λοιπόν, μου αναφέρατε που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, είναι για τους λίγους και δεν αφορά όλους τους αγρότες. Έχετε ακούσει από συναδέλφους σας ότι δεν τα βγάζουν πέρα και ότι ενδέχεται να τα παρατήσουν και να στραφούν σε κάποιο άλλο επάγγελμα? Καταρχάς, σε ποιο επάγγελμα, αφού υπάρχει ενεργεία? Τώρα μην κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν υπάρχει άλλο επάγγελμα. Είναι μονόδρομος τώρα. Ή θα αγωνιστούμε και όλοι μαζί ενωτικά, ή μας πετάει στον δρόμο και μπαίνουμε κι εμείς στην ουρά των ανέργων. 3 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, είναι. Ή στις συμβάσεις αυτές πώς τα έχουν? Δεν μας πειράζει. Δεν είναι τέτοιο. Εμείς τώρα ασχολούμαστε για τους αγρότες και παλεύουμε. Ναι, βέβαια. Για την ενέργεια που θέσατε τώρα, εσείς έχετε δίκιο. Τι λέμε? Κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Μείωση του αγροτικού και οικιακού ρεύματος. Κατανοητό αίτημα. Είναι για όλους. Γιατί μαζί με τον αγρότη θα είναι και η άλλη. Πάμε να δούμε, Πρόεδρε, και τα άλλα αιτήματα εκτός από αυτό που αναφέρατε μόλις. Και θέλω να συζητήσουμε λίγο και για τις αποζημιώσεις, να μου πείτε αν έχουν καταβληθεί. Ολοκληρώστε με τα αιτήματα τα υπόλοιπα που έχετε, για να τα γνωρίσουν και οι τηλεθεατές μας. Έχουμε και τα καύσιμα, τα είπαμε. Ζητάμε αφορολόγητα αγροτοεφόδια, λιπάσματα, ζωοτροφές, γιατί το κόστος παραγωγής φέτος έφτασε στα ύψη. Κάθε χρόνο, σιγά-σιγά, αυξάνεται το κόστος παραγωγής, αυξάνονται οι τιμές των φαρμάκων, των λιπασμάτων που ρίχνουμε, των ζωοτροφών ή τα λιπάσματα. Σκεφτείτε, μιλούσαμε με έναν αγρότη κάτω εκεί και μας λέει: ρε παιδιά, 600 ευρώ τόνος, το πήρα πέρυσι, 1200 ευρώ, για παράδειγμα. Είναι τεράστια η διαφορά. Πόσο έντονο είναι? Εμείς λέμε αφορολόγητο αγροτοεφόδιο. Έτοιμα και κάτι ανακουφιστικό άμεσο για αυτό το ζήτημα. Υπάρχει πρόβλημα καλλιεργητικό. Δεν μπορεί όταν την ίδια στιγμή οι τιμές είναι οι ίδιες όπως κάθε χρόνο και το κόστος ανεβαίνει, το βιωτικό επίπεδο ανεβαίνει. Αυτό το πρόβλημα το αντικρίζουμε όλοι. Γι' αυτό βάζουμε και κατώτατες συγκεκριμένες τιμές, ώστε να αφήνουν κάποιο εισόδημα άνω του κόστους παραγωγής για τους συναδέλφους μας αγρότες και να είναι προσιτά και προστιλιακή κατανάλωση. Να μην το αγοράζει ο μεγαλέμπορας, ο μεγαλοκουκιστής 50 λεπτά από τον παραγωγό, 30, του μηλού, το ροδάκινο, και να το αγοράζει ο καταναλωτής 2 και 3 ευρώ. Εντάξει, είναι αλληλένδετα όλα αυτά, έχετε απόλυτο δίκιο. Κλείνοντας, Πρόεδρε, να εκμεταλλευτώ λίγο την παρουσία σας. Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις από την κακοκαιρία? Έχει προχωρήσει η διαδικασία? Σας φέρνω χαμόγελο κάθε φορά που κάνω μία ερώτηση. Μάλλον. Είναι ειρωνικό το χαμόγελο. Το κατάλαβα, Πρόεδρε. Αφού το έχουμε στα αιτήματα και αποζημιώσεις στο 100% άμεσα εντός του έτους. Κοιτάξτε να δείτε. Είχαμε μία καταστροφή μεγάλη με την κακοκαιρία Αθηνά. Πιο πριν με ξηρασία. Ο Δήμος μας, ο Δήμος Αγοράς Μωρισίου, βγήκε σε έκτακτη ανάγκη. Τα κάστανα. Είχαν πάθει μεγάλη με όσο 85-90% παρασύρθηκαν. Τα πήραν τα νερά, χαθήκαν οι παραγωγές. Ούτε προκαταβολή, ούτε τα πορίσματα έχουμε λάβει ακόμα. Μάλιστα. Από αυτά τα ζητήματα.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και κάποια χωράφια που καθίσαν. Δηλαδή πέσανε πεζούλες, πέσανε δέντρα από τη βροχή την πολύ. Τα παρέσυρε τα δέντρα. Αυτά δεν τα αποζημιώνει καν ο ΕΛΓΑ. Μας παροτρύνουν μέσω ΚΟΑ πρώην ΨΕΑ, και δηλαδή να αποζημιωθείς ψίχουλα μετά από 3 χρόνια, και αν θα αποζημιωθείς, γιατί από το 18 σκεφτείτε τις πιο παλιές πλημμύρες δεν έχουμε αποζημιωθεί από τα ΚΟΑ τα λεγόμενα. Αλλά την ασφάλεια κάθε χρόνο την πληρώνουμε στον ΕΛΓΑ. Και είναι και υψηλές εισφορές. Εμείς λέμε και μείωση εισφορών. Και δεν μας καλύπτει στις ζημιές μας ποτέ. Και 100% να γράψω γεωπόνος για τη ζημιά εδώ στο Πήλιο. Έρχεται μείωση γύρω στο 30%, γιατί πάει 15% προς τον οργανισμό, και με ένα συντελεστή που διαιρείται 0,33 μειωνόμαστε γύρω στο 30%, είναι 27,1%. Γιατί γίνεται αυτή η μείωση? Και διεκδικούμε αλλαγή του αναχρονιστικού κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να γίνει δημόσιος κρατικός φορέας και να αποζημιώνει στο 100% για όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους. Επίσης, έχουμε τελευταίο στα αιτήματα, έχουμε αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για τις επιπτώσεις της πανδημίας που υπέστησαν οι συνάδελφοί μας βιοπαλαιστές αγρότες, για τις επιπτώσεις των ζημιών, των καιρικών συνθήκων. Κοιτάξτε να δείτε, από την πανδημία ήρθαν 32 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι και πρόπερσι από τον κρατικό προϋπολογισμό για επιχειρήσεις, τράπεζες κλπ. Για εμάς τους αγρότες κτηνοτρόφους αλλοιείς δώσανε 350 εκατομμύρια που είμαστε η πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Δηλαδή το 1% του συνολικού πακέτου. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα οξύνονται χρόνο με το χρόνο. Πέρυσι κάναμε τις παρεμβάσεις μας. Συσσωρεύονται τα προβλήματα, ναι. Και πέρυσι είμαστε στον δρόμο και το καλοκαίρι παλέψαμε και στον ΕΛΓΑ, στον ΟΓΑ κάναμε κινητοποίησεις, στα κέντρα υγείας που έχουν πέσει σκεπές εδώ, για παράδειγμα με το Ιζαγορά. Έχει πέσει και επί μέσα. Ούτε υγεία δεν έχουμε. Στη Σκόπελο κινδυνεύει να κλείσει. Σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό το πρόβλημα τα κέντρα υγείας. Είναι υποστελεχωμένα, υποβαθμισμένα. Και με κτηριακές φθορές. Άρα, άμα θέλουν τον νέον να του δώσουν ένα κίνητρο, να το πούμε και έτσι, να μείνει στην Ήπεθρο, στον πρωτοκίνητο. Πρέπει να τον βοηθήσει. Πρέπει να κάνει πράγματα. Ναι. Δεν μπορεί τη στιγμή που δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε υγεία, δεν έχουμε παιδεία, τα σχολεία κλείνουν. Δεν έχουμε τίποτα και έρχονται και αυτό το κόστος παραγωγής, το δυσβάστακτο, που να μην μας επιτρέπει να καλλιεργούμε. Βλέπουμε τις πολιτικές, δηλαδή, γιατί δεν μόνο τις σημερινές κυβέρνησης. Ούτε έχουμε κάποιο τέτοιο. Όλων των πολιτικών, όλων των κυβερνήσεων. Διαχρονικά είναι αυτή η πολιτική. Αυτό μας έφερε σε αυτό το σημείο. Θέσατε πολλά θέματα, Πρόεδρε. Θα είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε τις κινητοποίησεις σας. Θα είμαστε στο πλευρό σας για να παρουσιάζουμε τα προβλήματα. Καλή αρχή να ευχηθώ και να έχετε αποτελέσματα στις κινητοποίησεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Και με ένα μήνυμα. Όλοι οι αγρότες την Παρασκευή, μαχητικά, σε κλιμάκωση του αγώνα. Αύριο θα βγει και το πού θα καταλήξει και η Μαγνησία, αλλά καλούμε ενωτικό κάλεσμα σε όλους τους συναδέλφους μας. Είναι υπόθεση όλων. Ωραία. Όλα κατακτήθηκαν με αγώνες, τίποτα δεν χαρίστηκε. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας.